Όσοι ήμασταν μαζί στην περασμένη μας ομιλία, θα ενθυμίστε ότι μιλήσαμε από την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου εξαιτίας των ακολουθιών αυτών των ημερών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και σταθήκαμε στο τέταρτο γράμμα της αλφαβήτου και συγκεκριμένως εκεί που η Παναγία μας είπε κατά κάποιον τρόπο ότι δέχεται και έμεινε έγκυος. Δεν ξέρω αν ενθυμίστε τη σειρά του πράγματος. Εγώ εδώ από τη σημείωσή μου που έχω κρατήσει βλέπω ότι εμίλησα πώς την επισκέφτει ο άγγελος, τι είπε αυτή, τι της απήντησε ο άγγελος και πώς στο τέλος εδέχτη. Από τη στιγμή που είπε «Ιδού Ιδούρη Κυρίου γεννητόμικα το ρήμα σου», η Θεοτόκος έμεινε έγκυος. Στη συνέχεια αναφέρει εδώ ότι επραγματοποίησε μια επίσκεψη εις την Ορεινήν, στη συγγένεισά της, την Ελισάβετ, η οποία είναι εξαδέλφη της, μητέρα του Τιμίου Προδρόμου, είναι εξαδέλφη της Παναγίας μας. Αν υπάρχει αυτή η διαφορά της ηλικίας, η μεν μία να είναι γραία, η δε άλλη να είναι κοπελίτσα 15 ετών, αυτό οφείλεται ότι στη μητέρα της το στήρα και την εγέννησε η Άννα σε μεγάλη απόσταση. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει αυτή η διαφορά. Ο άγγελος μέσα στα επιχειρήματα που έφερε για να τη βοηθήσει να δεχθεί, της έφερε και αυτό. Της είπε βέβαια ότι ουδέν ρήμα αδυνατής παρακυρίο, ότι λέει ο Θεός μπορεί να το κάνει, δεν είναι άνθρωπος. Και της έκαμε μνήα και για τη συγγενή σου, που δεν θα έπρεπε να είναι έγκυος η συγγενής της, γιατί μια αγραία 95 ετών πώς μπορεί να είναι έγκυος. Η συγγενή σου της λέει τον έκτο μήνα φέρει. Λοιπόν, μην το θεωρείς ακατόφωτο. Αυτός ο οποίος ενήργησε ώστε να είναι μια γραία έγκυος 6 μηνών, αυτός θα παίξει το ρόλο και σε σένα. Αυτό το κράτησε ως φαίνεται η Παναγία μας. Γι' αυτό και όταν έφυγε ο άγγελος κατά το ανθρώπινον τώρα σκέφτη, διερωτήχη, την ανησυχούσε το θέμα αυτό εάν και κατά πόσον έμεινε έγκυος, και σηκώθηκε, όπως λέγει εκεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς, μετασπουδής, δηλαδή σαν να λέμε έβαλε το κεφάλι κάτω, θα πάω να ειδώ, και επήγε στην ορεινή πόλη Ιούδα. Αυτό το ίδιο περιστατικό έχει υπόψη εδώ υμνογράφος και στο 5ο γράμμα, στο ε της σειράς του ακαθίστου, λέγει το εξής: «Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ». Θεοδόχων την μήτραν, όχι ανθρωποδόχων, δεν είχε άνθρωπο μέσα, είχε Θεό μέσα. Έχουσα λοιπόν τώρα τη μήτρα της γεμάτη με Θεόν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Πήγαινε να δει εάν και κατά πόσον είναι εκείνη έγκυος, από εκεί να παρηγορηθεί ή να προσανατολιστεί τι γίνεται γύρω από τον εαυτό της. Το δε βρέφος εκείνης, όταν πήγε η Παναγία μας στην Ορεινή, η Ελισάβετ είναι έγκυος και έχει βρέφος μέσα 6 μηνών. Αυτό που είναι μέσα στην κοιλιά της είναι ο Τιμίος Πρόδρομος. Το δε βρέφος εκείνης επιγνούν των ταύτισαν σπασμών που την εισπάστη η Παναγία μας, διότι θα ενθυμίστε από εκεί, από τα λόγια του Ευαγγελισμού, που η Ελισάβετ είπε σε μια στιγμή Όταν λέγει αισθάνθην των ασπασμών, το βρέφος συσκύρτησε εναγαλιάσει. Δηλαδή ο Ιωάννης από μέσα εχαιρέτησε ούτως υπήν, διότι αντελήφθη δια Πνεύματος Αγίου ότι απ' έξω είναι η μητέρα του Κυρίου του με τον Κύριο της. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνούν τον ταύτη σαν σπασμών έχερε. Αλλά πώς να το εκδηλώσει? Πώς εκδηλώνει παραδειγματί? Καλά, ο άνθρωπος το παιδί το έχει με λόγια κλπ. Ένα στυλάκι πώς εκδηλώνει τη χαρά του? Παίζει, πηδάει γύρω από το αφέντη του και εκδηλώνει τη χαρά του. Λοιπόν, λέγει εδώ, επιγνούν τον ταύτη σαν σπασμών έχερε, και εκδηλώνει τη χαρά του, και άλμαση ως άσμαση εγώ προς την Θεοτόκονο. Δεν μπορούσε να μιλήσει, μπορούσε όμως να πηδήσει μέσα, εκλώτσισε μέσα, πήδησε μέσα, και κατά αυτήν την έννοια ύμνησε απ' έξω. Αυτό μπορούσε να κάνει μέσα εκεί που ήταν το παιδί 6 μηνών. Αυτή τη σκηνή δείχνει ο υμνογράφος εδώ το πώς ενήργησε η Παναγία μας για να εξακριβώσει εάν και κατά πόσον είναι έγκυος, και στη συνέχεια μας αναφέρει το τι έλαβε χώραν εκεί επάνω που πήγε. Όταν λέει ήλιοσα τον ασπασμόν εις τα ότα μου, εστίρτσε το βρέφος σε αγαλιά σε δικηλία μου, και μακαρία η πιστεύσασα τη λελαλημένης, λέει εκεί, και της κάνει προφητεία η Ελισάβετ η Γραία, θα είσαι μακαρία εάν πιστεύσεις αυτά που σου είπανε. Τη διαβάζει αυτό που είχε γίνει γρηγορότερα, γιατί αυτό πήγε να πιστοποιήσει αυτή, διότι όπως λέγαμε και προχτές, όπως ξέρετε και εσείς, η γυναίκα δεν ξέρει από ποια στιγμή είναι έγκυος, περιμένει κάτι αποδείξεις, ορισμένες ημέρες κλπ. Και αυτή δεν είχε την υπομονή αυτή, από όσα ήξερε γύρω από το θέμα της συλλήψεως και της εγκυμοσύνης σαν παιδούλα που ήτανε, και γι' αυτό ανέβει επάνω και συνέβη αυτό που συνέβη, το οποίο εν συνδυασμό υπάρχει, σας λέγω, με λεπτομέρειες στο Λουκά στο 2ο κεφάλαιο που αναφέρεται ο πρώτος Ευαγγελισμός, διότι ο Λουκάς γράφει για 2 Ευαγγελισμούς και ο Ευαγγελισμός της Παναγίας μας είναι 2ος Ευαγγελισμός. Ο πρώτος Ευαγγελισμός, διότι προηγείται ο πρόδρομος του Κυρίου μας και υπάρχουν 2 Ευαγγελισμοί, και την χαιρετάει εκεί τώρα στη συνέχεια με 6 χαίρε ο υμνογράφος, και λέγει χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, είσαι ένα βλαστάρι, δηλαδή ενός κλίματος που δεν θα μαραίνεται, γιατί ο Χριστός είναι κλίμα που δεν μαραίνεται, είναι η άμπελος η αληθινή, όπως λέγει. Δεν είναι κάτι το παροδικό, ένα πράγμα που είναι τώρα επίκαιρο και θα τελειώσει στην αιωνιότητα, και σε πολλά μέρη ο Κύριος μας ομιλεί περί της αμπέλου αυτής. Και συγκεκριμένως όσοι μελετάτε θα βρείτε στο 15ο κεφάλαιο του Ιωάννου τα περιστατικά και τις σχέσεις του κλίματος και της αμπέλου και των βλαστών του κλίματος κατ' επέκταση. Και ακόμη δράτω με τις ευκαιρία να σας πω, η Εκκλησία μας, η οποία είναι πνευματοφόρος, στην αγιογραφία της αυτήν την άμπελον, αυτό το κλίμα, αυτούς τους βότριας κλπ, τους έχει τοποθετήσει στο τέμπλεον. Συγκεκριμένα επάνω από την ωραία πύλη έχει την αφετηρία που είναι ο μυστικός δείπνος, και από εκεί ανοίγει η άμπελος. Ο Χριστός είναι η άμπελος. Εκεί ξεκινάνε τα βλαστάρια, ξεκινούν τα σταφύλια κλπ. Και ακόμη κατ' επέκταση, αυτό θα μπορεί να το καταλάβει κανείς, ποια οι σχέσεις, γιατί κηρύττεται εμέσως, ποια οι σχέσεις πρέπει να είναι του πιστού, που είναι μια βέργα, ένας βλαστός, με το κλίμα που είναι ο Χριστός. Διότι όταν η βέργα, ο βλαστός, μένει επί του κλίματος, απομυζά από το κλίμα τους χυμούς. Αυτό παθαίνουνε, αυτό συμβαίνει στους ανθρώπους οι οποίοι κοινωνούν από το κλίμα, από τον Χριστόν. Και όταν λέγει δεν μένει εν διαμπέλο, να απομυζά, αποκόπτεται όπως αποκοπτόμεθα εμείς, και δεν πηγαίνουμε συχνά να απομυζούμε από τους χυμούς του Χριστού από το Άγιο Ποτήριον, ξεραίνεται λέει αυτό και το ρίχνουμε και πηγαίνει στη φωτιά. Αυτό λοιπόν εδώ τη χαιρετίζει την Παναγία μας, ότι είναι το κλίμα που παρήγαγες εσύ, είναι αμάραντο, ποτέ δηλαδή δεν θα μαραθεί, θα μένει στην αιωνιότητα. Χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, δηλαδή χαίρε που μας έδωσες έναν καρπό άφθαρτον, ακύρατον, δεν χαλάει, δεν σαπίζει, δεν είναι υγιής πάντοτε. Στη συνέχεια τη χαιρετίζει και λίγο διαφορετικά λέγοντας χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων. Αυτή μέσα στην κοιλιά της γεωργεί τώρα το γεωργό των φιλάνθρωπων, διότι αυτός ο γεωργός θα γεωργήσει, θα περιποιηθεί εν τη φιλανθρωπία του, όχι εν τη αξιοσύνη τη δικιά μας, διότι αγαπά, διότι θέλει αυτός, όχι για το αξίζουμε εμείς, από φιλανθρωπία προς τον άνθρωπο, από αγάπη προς τον άνθρωπο, φίλος του ανθρώπου και δημιουργός ταυτόχρονα όπως ξέρετε, και τη χαιρετίζει ότι γεωργεί, περιποιείται μέσα στην εύκαρπον ταύτης νηδίν, αν ενθυμίστε που λέγαμε αγρόνι παιδί ξενιδίν, το θυμόσαστε που το είπαμε προχθές, είναι εν συνδυασμό η σκέψη του αυτή. Χαίρε λοιπόν λέει γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, είναι φιλάνθρωπος ο γεωργός αυτός που γεωργείς εσύ τώρα μέσα σου. Χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, είναι αυτός που φυτεύει την πραγματική ζωή. Πιο κάτω τη χαιρετίζει πάλι χαιρεάρουα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, δηλαδή την παρουσιάζει άρουα εφοροτάτη, μια γης που θα βγάλει εφορία ικτυρμών, όχι απλώς με τσιγκουνιά μα απλοχεριά θα δώσει σωτηρία στον κόσμο μέσω του Ιησού βέβαια. Χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών, είναι η τράπεζα η οποία προσφέρει με ανοιχτοχεριά ηλασμό στον κόσμο, το έλεος του Θεού πολύ στον κόσμο διαμέσου αυτής της ασφόρου συλλήψεως της Θεοτόκου. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, δηλαδή χαίρε ότι κάμεις να ανθίζει ένα λιβάδι, λιμών πάνω να πει λιβάδι, αλλά πνευματικής τρυφής, όχι ατζέμικα πιλάφια του Μωάμετ, πνευματικής τρυφής λιβάδι. Χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Το λιμάνι, το καταφύγιο είναι ο Χριστός και το ετοιμάζει και τη χαιρετίζει διότι ετοιμάζει αυτό το λιμένα. Οι πάντες προς τε καταφεύγομεν, οι πάντες, και ο άνθρωπος ο οποίος ρίχνει την αγκυρά του και εξασφαλίζει την ασφαλειά του δήθεν από τον εαυτόν του, είναι υπατημένος. Ο Παύλος ενθυμούμε και θα το ενθυμίστε κι εσείς, γράφοντας την προς Εβραίους επιστολή του στο 6ο κεφάλαιο εκεί στο 20ο εδάφιο, λέγει ότι η άγκυρα του ανθρώπου πρέπει να ρύπτεται εις των ουρανών. Τα πλοία ρίχνουν στη θάλασσα την αγκυρά τους και εξασφαλίζουν την ασφάλειά τους. Εάν το εγωισμό τους τη ρίξουν στα μπάρη τους την άγκυρα, δεν τη ρίξουν να πιαστούν από κάπου, κινδυνεύουν, θα χαθούν. Ο χριστιανός δεν πρέπει να τη ρίχνει ούτε στον εαυτόν του την άγκυρα μέσα του, ούτε απ' έξω στη γη, πρέπει να τη ρίχνει από πάνω, διότι ο Χριστός σήμερα, η άγκυρα η δική μας που μας εξασφαλίζει, είναι στον ουρανό. Έχει πάει πρόδρομος υπερ ημών γενόμενος και μας περιμένει εκεί. Χαιρετίζει λοιπόν τον Κύριό μας ως λιμένα των ψυχών, ασφαλή λιμένα των ψυχών. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να καταφύγει πουθενά άλλου. Δεν υπάρχει σωτηρία. Και δεν υπάρχει, όπως γράφει ο Πέτρος στην επιστολή, στις πράξεις των Αποστόλων, γιατί είναι συγγραφέας ο Πέτρος, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει όνομα δεδομένων επί των ουρανών. Δεν υπάρχει άλλο. Η μη του Ιησού, εκεί θα πας να σωθείς. Εκεί είναι το λιμάνι, εκεί είναι η ασφάλεια. Έτσι γράφει στο Δέλτα 12 των πράξεων. Όσοι μελετάτε θα το έχετε βρει. Ακόμη τη χαιρετίζει σαν πρεσβεύτρια. Όμορφος είναι ο χαρακτηρισμός. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα. Ως θυμίαμα ενώπιον του Κυρίου πηγαίνουν οι πρεσβείες της Παναγίας μας. Εδώ θα θέλω να σας πω κάτι το οποίο βάλετε αυτό για ζημιά των πιστών. Όλα οι αιρέσεις απορρίπτουν την Παναγία μας ως πρεσβεύτρια και τους Αγίους ακόμη κλπ. Είναι όργανα του σατανά και ξέρει ο σατανάς τι τον ζημιώνει και γνωρίζει τι δύναμη έχει και τι παρησία έχει η Παναγία και οι Άγιοι, γι' αυτό ψυχραίνει αυτή την ενέργεια των ανθρώπων να μην την επιτελούν. Δε εις μητρός πολλά ισχύει προσευμένη αν δεσπότου. Ωραία δε την έχει η Αγία μας Εκκλησία στα δεξιά του Κυρίου να πρεσβεύει τις πρεσβείες Θεοτόκου, λέμε εμείς, σώτερ σώσον ημάς. Ο Χριστός μας είναι μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Η Παναγία μας είναι μεταξύ Χριστού και ανθρώπων. Κακώς μας λένε ότι εμείς τροποποιήσαμε τη σειρά, διότι ο Παύλος γράφει στον Τιμόθεο ότι ίσμεση της μεταξύ Θεού και ανθρώπων, και εγώ λέγω ίσμεση της μεταξύ Θεού και ανθρώπων Ιησούς Χριστός, αλλά μεταξύ Χριστού και ανθρώπων Θεοτόκος. Κατά συνέπεια δεν πειράζουμε την ιεραρχία, δεν αντιστρέφουμε τη γνώμη του Παύλου. Εμείς λέμε πρεσβεύε εις τον εξούτεχθέντα. Γέννησε το Θεό Πατέρα, εγέννησε το Χριστό. Αυτός είναι ο τεχθής εξ αυτής. Πρέσβευε εις τον εξούτεχθέντα, ουδεστινά του κόσμου γεννούμε σύτρια. Και εμείς οι πιστοί βρισκόμενοι μπροστά στην Αγία Πύλη, στην ωραία πύλη, έχουμε στο μεν ένα μέρος την Παναγία μας, στο δε άλλο τον Κύριο. Και γυρίζουμε στον Κύριο και του λέμε Κύριε, τις πρεσβείες της Θεοτόκου σώσον ημάς. Πρώτα βάζουμε αυτή και έπειτα γυρίζουμε απευθείας στον Κύριο και λέμε σώσον ημάς Ιε Θεού. Ή δεν συμβαίνουν αυτά στην Εκκλησία? Συμβαίνουν, αλλά εμείς δεν τα ξέρουμε, τα προσέχουμε και σκανδαλιζόμεθα και ακούμε αυτούς τους κυρίους που μας ερμηνεύουν με τον τρόπο της Γραφής. Εδώ λοιπόν τη χαιρετίζει, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα. Είδατε στον Εσπερινό, όταν αρχίζει το Κύριε και έκραξα και τα τι αυτά, εκεί πέρα και διαβάζει, βγαίνει ο παπάς και περιμένει με το θυμιωτήρι στην πύλη για να ακούσει εκεί που λέγει ως θυμίαμα ενώπιόν σου να πάει προσευχή, και τότε αρχίζει και θυμιά τον κόσμο. Πρεσβείες λοιπόν της Παναγίας ως θυμίαμα εύωσμον, το δέχεται. Είναι αυτή που τον εγαλούχησε, αυτή που τον εδάνησε, αυτή που τον εσάρκωσε, αυτή είναι, και κατά συνέπεια είναι πάντοτε δεκτό το δικό της, σαν θυμίαμα πηγαίνει ενώπιον του. Αυτό του βλέπει εδώ κατά κάποιον τρόπο, γι' αυτό τη χαιρετίζει κατά αυτήν την έννοια και λέγει χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα. Χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Παντός του κόσμου εξήλασμα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος σώζει τον άνθρωπο, τον ξεβεώνει τον άνθρωπο? Ποιος? Αυτόν που γέννησε αυτή. Έξω του Ιησού το εξήλασμα είναι ο Χριστός, αλλά εξ αυτής προήλθε. Έξω του Ιησού δεν υπάρχει σωτηρία. Ουδής έρχεται εις τον Πατέρα ημί διεμού, λέγει ο ίδιος ο Κύριος. Για διαβάστε στον Ιωάννη, ουδής έρχεται εις τον Πατέρα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος ούτε το πατερμόν να πει, όπως λέμε άλλες φορές, έξω του Ιησού. Εάν δεν έχει τον Ιησούν, αν δεν έχει αδελφόν τον Ιησούν, εάν δεν έχει αναγεννηθεί από τον Ιησούν, Εάν ο Χριστός δεν έχει ενδύσει τον άνθρωπο Χριστόν, ως Χριστόν ενεδύσαστε, ως Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδύσαστε. Μόνο ο Χριστός μπορεί να παρουσιαστεί στον Πατέρα, και εμείς πίσω από τον Χριστό και διά του Χριστού παρουσιαζόμαστε και εμείς αδέρφια μικρουλάκια του Χριστού και παιδιά κατά χάριν του Θεού. Την χαιρετίζει λοιπόν ως εξήλασμα παντός του κόσμου. Ο άλλος λέει, εγώ δεν χανάει το Χριστό, εγώ έχω άραγα καλά. Φιλιά φτιάχτα και πήγαινε να φουντάρεις από τώρα στη θάλασσα. Ένας είναι ο δρόμος, ο Χριστός, αυτός άνοιξε. Ουκέτη πυρήνη ρομφέα, φλογίνη ρομφέα, φυλά στον παράδεισο. Γιατί, χτες το είπε η Εκκλησία νομίζω, σταυροποσύνης. Γιατί ήρθε ο Χριστός, αυτός είναι ο δρόμος. Αυτός θα τακτοποίησε τα πράγματα, αυτός τα πάντα. Είναι, τολμώ να πω, όλος δογματικοί εδώ οίκοι που υπάρχουν, όλος δογματικά τα χέρια, όλος δογματικό το νόημα το οποίο υπάρχει εδώ πέρα μέσα. Και αν οι άνθρωποι θελήσουν να αγγίψουν, να μελετήσουν, να πάνε, πολλά πράγματα θα μάθουν γύρω από την πίστη μας. Γιατί το λέει αυτό, γιατί άραγε, και θα βρει την απάντηση τη σωστή που υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, χαίρετη συνεχίζει στο έκτο χαίρετη. Χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία. Η ευδοκία των θνητών είναι ο Χριστός. Αυτόν περίμεναν οι θνητοί. Και στον Άδη να πάει και οι άλλοι οι οποίοι ήσαν που θα επέφαιναν να έχουν μια ελπίδα. Διότι σήμερα μετά Χριστόν ξέρουμε, και αυτός που θα πεθάνει δεν πηγαίνει σε θάνατο αλλά πηγαίνει στη ζωή. Μεταβέβηκε εκ του θανάτου στη ζωή. Είτε κοιμημένοι τον περίμεναν και κατέβηκε κάτω και κήρυξε εκεί και ζωοποίησε εκεί τα εμφυλακή πνεύματα, όπως αναφέρει ο Πέτρος στην επιστολή του σε δύο μέρη, και έχουμε και εμείς εκείνο το επινίκιον και της εντισμή μας η ζωή χαρισάμενος. Εκατέβη και του ζωοποίησε και αυτούς και έκαμε την λεγόμενη πρώτη Ανάσταση κατά τις 33 ώρες που έμεινε στον Άδη από την Παρασκευή το απόγευμα στις 3 μέχρι τη νύχτα της Αναστάσεως στις 12. Αυτά τις τα λέγει δια Πνεύματος Αγίου εκεί μπροστά στην Ελισάβετ. Τότε είπε το μακαρισμό, αν θυμόστε, η Παναγία μας, «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου». Αναγνωρίζει και σωτήρα της το Χριστό κλπ. Κλπ. Ηρέμησε, ησύχασε, επίστεψε ότι είναι σε ενδιαφέρουσα, ότι είναι έγκυος, και έμεινε εκεί. Έμεινε φιλοξενημένη, όπως ξέρετε από τα περιστατικά του Ευαγγελισμού, μήνας 3. 3 μήνες έλειπε από το γέροντα Ιωσήφ. 6 μηνών ήτο η Ελισάβετ, επλησίαζε 9 μηνών, όμως η Παναγία μας επρόφτασε και έφυγε από εκεί και κατέβηκε ξανά κάτω, και έπειτα στη συνέχεια εγέννησε η Ελισάβετ τον Ιωάννη. Όταν κατέβηκε κάτω όμως, κατέβηκε με κυρίαν 3 μηνών. Σε μια κοπελίτσα 15 ετών μια κοιλιά 3 μηνών εγκυμοσύνης διακρίνεται. Και αυτή βέβαια, διότι δεν είχε αμαρτήσει, δεν είχε κάνει κάτι το πονηρό, δεν θα έκρυπτε και την κοιλία. Διότι έχουμε ορισμένες νεαρές και 6-7 ετών που φασιώνονται κατά τέτοια έννοια που δεν διακρίνονται. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα αυτά. Αυτή ως φαίνεται εν διαφελία της άφησε την κοιλιά της να φαίνεται. Και καταλαβαίνετε τώρα, μόλις την είδε ο γέροντας Ιωσήφ, του οποίου είχε δοθεί για να την προστατεύσει, διότι δεν του είχε δοθεί για η γυναίκα του, του είχε δοθεί να την προστατέψει. Διότι εάν κυκλοφορούσε γυναίκα έξω έγκυος χωρίς άντρα, θεωρείτο μιχαλής και ελιθοβολείτο. Θα ελιθοβολείτο λοιπόν η Θεοτόκος αν δεν παρούσε τον άντρα. Τώρα βέβαια το αντρόγενο αυτό 70 ξέρω εγώ 75-80 πόσο ήταν αυτός και 14 εκείνοι, έχουμε πολλά παροξύτωνα τέτοια και σήμερα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Το θέμα είναι, γιατί δεν μπορούσε να της δώσει κανένα μαλλιά, να την πηγαίνει, να τη συνοδεύει και να την προστατεύει, κάποιος σόφρον, κάποιος άνθρωπος έξω από τους πειρασμούς, κάποιος άνθρωπος προσγειωμένος να αναλάβει. Και η θεία πρόνοια έβαλε το γέροντα αυτόν, τον σόφρονα Ιωσήφ, να τη σκεπάσει. Ήτανε η ομπρέλα της, για να τη φυλάξει, να μην κατηγορηθεί ως Μιχαλής και λιθοβοληθεί. Αυτός ήταν ο λόγος. Όμως ο γέρον, όπως ενθυμίστε, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όταν την είδε, ζαλίστηκε ο άνθρωπος και σκέφτηκε να τη διώξει. Δίκαιος λέον και μη θέλον αυτήν παραδειγματίσε, εσκεφτεί λάθρα πολύ σε αυτήν. Διώξω. Δεν μπορώ να την κρατήσω στο σπίτι μου. Ο Θεός βλέπει ότι εγώ σκεπάζω πορνεία εδώ πέρα. Δεν είναι αδύνατον. Δεν είναι μια δασκαλία η οποία δεν πρέπει να διαφεύγει από εμάς ορισμένους, την οποίαν αμαρτίαν αυτήν πολλοί δεν την έχουμε εξομολογηθεί. Μάλιστα νομίζουμε ότι έχουμε προσφέρει και υπηρεσία, διότι έχουμε θάλψει και περιθάλψει τέτοιες περιπτώσεις. Βράττω με τις ευκαιρίες να σας πω εξαιτίας αυτού του περιστατικού ότι εάν εμείς είμεθα θεοφοβούμενοι άνθρωποι και δεν σκεπάζαμε και δεν εθάλπαμε και περιθάλπαμε και βοηθούσαμε την πορνεία και την ηχεία, θα είχε όχι εξαλειφθεί η αμαρτία αυτή, αλλά θα είχε περιοριστεί. Γιατί ξέρετε ότι χωρίς ρουφιάνο το κάστρο δεν πατιέται, λέγει μια έκφραση πολύ φιλοσοφημένη. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι και το δωματιό μας και το αυτοκίνητό μας και το τηλεφωνό μας και τα ψέματά μας και τα χρήματά μας και κάνουμε και σκεπάζουμε και κοπέλες και αγόρια και παντρεμένες και εμείς. Αν υπήρχε μέσα μας σύγχρονος χριστιανισμό, θα είχαμε τον φόβον αυτόν που είχε ο δίκαιος αυτός Ιωσήφ και θα είχαμε την σύγκρουση αυτήν και δεν θα το έκαναμε. Θα μου πείτε, θα εξαλείφεται αυτό το αμάρτημα? Όχι, θα περιορίζεται όμως στο ελάχιστο. Βρίσκει έδαφος κεφάλι, βρίσκει έδαφος κεφάλι. Εν πάση περιπτώσει ήρθε σε δύσκολη στιγμή. Εδώ λοιπόν διαβάζει τη σκηνή αυτή του Ιωσήφ, ο Άγιος άνθρωπος αυτός που γράφει τον Ακάθιστο και λέγει στο ζήτα γράμμα ζαλίστηκε ο άνθρωπος, ένδοθεν έχων λοχισμών αμφιβόλων, κλονίστηκε μέσα του, άρχισε να παλεύει. Ο σόφρον Ιωσήφ εταράχθη προς την αγαμών σε θεωρών και κλεψίγαμων υπονοών. Άμεντε μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη, δόξασι ο Θεός. Διότι όταν ο άγγελος επήγει και του είπε, δεν έχουν έτσι τα πράγματα, τι διαβάζεις? Και η γραφή γράφει 800 χρόνια π.Χ. Ήλου η Παρθένος εν γαστρίου έξκεται εξετεϊών κλπ. Αυτή την οικονομία εσύ τώρα διακονείς. Αυτό που γράφει ο προφήτης, ότι ο Θεός μια μέρα θα γίνει άνθρωπος, θα γεννήσει τον Εμμανουήλ των μεθυμών Θεών. Αυτό είναι τώρα στην περίπτωση. Τους ελέγχει τον παράνομο βίο τους. Και αυτό ακριβώς δεν τον δέχουν τον Χριστό. Ας έχουνε καμπύλια και εικόνες κλπ. Πόσον τη ζωή δεν κάνουν τη χριστιανική και τη διδασκαλία δεν την εφαρμόζουν, οτιδήποτε άλλο εξωτερικό και αν έχουν δεν αναγνωρίζονται εις τον Χριστόν. Χρειάζεται και η πράξη στο σημείο αυτό. Τότε λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η Παναγία μας εγέννησε στο σπήλιον, όπως ξέρετε. Ποιος πληροφορήθη το πρώτον την γέννηση? Οι ποιμένες. Γι' αυτό η πρώτη στάση έχει σχέση με τον Ευαγγελισμό, με τις αντιδράσεις της Παναγίας μας, με την υποχώρηση και σύλληψη, με τα περιστατικά της ορεινής και σταματούμε μέχρι εδώ. Εκατεβήκε κάτω πάλι Εν πάση περιπτώσει, η θέλησε να απολύσει, επενεύει ο Θεός, την κρατάει. Προχωρεί η κυοφορία, τώρα αλλάζει στη δευτέρα στάση, μιλάει για τα πράγματα της Βιέννας και παρουσιάζει εδώ το πρώτο στο ήτα γράμμα, στο 8ο γράμμα, στο 7ο γράμμα, παρουσιάζει και λέει το εξής: «Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσίαν». Ήκουσαν οι ποιμένες, επληροφορήθησαν οι ποιμένες. Αν κανείς διαβάσει εκεί θα μάθει πολλά πράγματα, αν προσέξει. Ακούω πολλές φορές ανθρώπους που λένε ότι εγώ δεν ξέρω γράμματα, ή ο άλλος λέγει εγώ ξέρω πολλά γράμματα, και ο μεν λέγει δεν ξέρει γράμματα και δεν μπορεί να γνωρίσει τα του Θεού, ο άλλος ξέρει πολλά γράμματα και δεν μπορεί να πιστέψει, διότι οι γνώσεις του δεν τον αφήνει. Ούτε το ένα είναι ούτε το άλλο, διότι αν κανείς παρακολουθήσει σε αυτούς οι οποίοι κολούθησαν τον Χριστό, θα δει ότι είναι από όλα τα στρώματα και από όλα, να πει κανείς, από όλες τις γνώσεις άνθρωποι. Εδώ ξεκινάει το πρώτον από τσοπανάρεους, με ξεροσκασμένη τη φτέρνα κάτω διλεγόμενον, με την πομποτούλα τους και δεν ξέρω τι, με την κλίτσα τους, τελερωμένοι και άπλητοι και ακτένιστοι. Όμως αξιούνται να μάθουν το πρώτον και να ειδούνε το πρώτον των Θεών γεννημένων στον κόσμο. Δεν εξιώθησαν οι ραβίνοι, δεν εξιώθησαν άλλοι επίσημοι, άνθρωποι των γραμμάτων που θα υπήρχαν τότε, άνθρωποι των αξιωμάτων που θα υπήρχαν. Τίποτα. Έμειναν έξω όλοι. Κανένας δεν αντελήφθη τον ερχομό του Χριστού και κανένας δεν αξιώθη να τον δει το πρώτον. Ή μόνον το πρώτον τον είδαν, εφόσον ήκουσαν και εφήρμοσαν, μάτια αγνά, μάτια παρθένα, όχι μάτια χαμ, μάτια αγνά, παρθένα, τον τζοπάνουν εκείνον, ηξιώθησαν να ειδούνε το Χριστό μας, το Θεό μας, ως άνθρωπον το πρώτον εις τη γη. Να δουν ασφαλώς τη φωσφορίζουσαν Παναγία μητέρα του. Εγώ έρχεται λίγο ο νους μου πως θα έλαμπε εκεί δίπλα στο Χριστό, μέσα στη σπηλιά εκείνη. Ανθρώπινα μάτια τελείως ασήμων. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων μου. Εκεί θα πάτε. Τι αποδεικνύεται αυτό? Ότι δεν χρειάζεται ούτε γνώση ούτε αγνωσία, χρειάζεται καρδιά καθαρή και ο Θεός αποκαλύπτει το περιστατικό. Μάθετε λοιπόν, αν δεν έχετε προσέξει, ότι ο Θεός, ο Χριστός πιο συγκεκριμένα, δεν ανακαλύπτεται από την εξυπνάδα του καθενός, ούτε από τα διαβάσματα του καθενός. Αποκαλύπτεται. Αποκαλύπτεται μόνος του. Και αν ο Χριστός δεν δει καθαρότητα και προαίρεση, ταπεινή και φρόνημα ταπεινών, δεν αποκαλύπτει το μυστήριο ούτε της ενσάρκου οικονομίας ούτε της υπολοιπού, για να θαυμάσει ο άνθρωπος και να ταπεινωθεί έτσι μάλλον. Ο άνθρωπος δεν έχει τίποτα να βάλει, μόνο το θέλω του, την ταπεινοφροσύνη του να βάλει. Και αυτή ως έννοια της ταπεινεί και στο πνεύμα και στην καρδία, και επέβλεψε από αυτόν και εξιώθησαν οι πρώτοι που πληροφορήθησαν το περιστατικό να ήσανται αυτοί οι ποιμένες. Και αναφέρει εδώ και λέει: «Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκου Χριστού παρουσία». Στο Λουκά αναφέρει πώς ακριβώς, το δόξα εν υψίστης της, πώς θα πάνε να τον βρούνε, θα βρούνε εκεί πέρα, δεν θα τον βρείτε σε σπίτι, θα τον βρείτε σε μια φάτνη, σε μια σπηλιά κλπ. Και αυτό θα είναι το διακριτικό, ποιος είναι. Γιατί μια ολόκληρος Βιθλέμ μπορεί να έχει και άλλη γέννα το βράδυ εκείνο. Παραδείγμα, στις Αθήνας απόψε μπορεί να γεννηθούν 100 παιδιά. Αν δείτε το ληξιαρχείο των Αθηνών, διαβάσετε, θα βρείτε 100, 120, 80 γεννώνται και άλλοι τόσοι φεύγουν την ημέρα. Πολλοί κι άλλοι να είχαν γεννηθεί το βράδυ εκείνο, άρενες κάτω εκεί ή. Όμως τους λέει διακριτικό, όπως ενθυμίστε ο άγγελος, θα πάτε να το βρείτε σπαραγανωμένο σε φάτνη. Έχει μοροδιακά, δεν έχει βαρίτσες μπροστά, ούτε τάλκου, τα αρώματα κλπ. Το φουστανάκι στάσισε εκεί η Παναγία, μας και τον εσπαραγάνωσε εκεί πέρα και τον έβαλε στο παχνί και έφαγε τις πρώτες καρφιές από εκεί πέρα, από τα απόπαχνα των ζώων, φαινοντάς του τι τον περιμένει η καρφία έπειτα εκ των υστέρων. Έτσι αναφέρει εδώ. Και οι ποιμένες, τους είπε, οι ποιμένες έπειτα, καλοπροαίρετοι άνθρωποι, δεν το θεώρησαν αυτό ως δυσιδαιμονία, να πούνε φάντασμα ήτανε, νεράιδες ήτανε, σατανικό ήτανε, αερικό ήταν κλπ. Όχι. Συζήτησαν μεταξύ τους, αν ενθυμίστε, γιατί αυτά πρέπει να συζητίζονται για να έχει την ορθή γνώμη, τι σκέφτεται ο άνθρωπος αυτός που τα γράφει αυτά. Συνεζήτησαν, ας πάμε, λέει, μέχρι κάτω, λέει, στην πόλη, να ειδούμε αυτό που μας είπε ο Θεός. Εξέλαβαν καθαρά ότι είναι από του Θεού και αφήνουν τα πρόβατα, παρότι αγραβλούσαν, έμεναν έξω εκεί τη νύχτα και τα φύλαταν και από κλοπές και από τα θηρία, τα εγκατέλειψαν και κατέβηκαν κάτω και εξιώθησαν, γιατί πήγαν να και βρήκαν εκεί πέρα. Το αναφέρει εδώ συνοπτικός με τον τρόπο του και λέγει, και δραμώντες, με το πάμε αύριο, τώρα τη νύχτα, και δραμώντες ως προς ποιμένα, πάνε να βρουν έναν ποιμένα, να πούμε, του κόσμου, θεωρούσι τούτον ως αμνών άνομον. Ο ποιμήν είχε γίνει αρνή, γιατί έτσι είναι, είχε γίνει αρνή της Παναγίας, η προβατίνα είναι η Παναγία στην περίπτωση αυτή, και για την αγάπη του ανθρώπου και για το χατήρι του ανθρώπου ο ποιμήν έγινε αμνός. Πάμε λοιπόν να βρουν ποιμένα. Θεωρούσε τούτον όμως ως αμνών άμωμον, ένα μικρό αρνάκι, εν γαστρή μαζρίας βοσκηθέντα, ο οποίος έβωσε της Μαρίας το χωράφι. Ωραίο πράγμα. Πάνε να βρουν ποιμένα και το βρίσκουν τον ποιμένα αρνί. Και πού βόσκει? Βόσκει στη Μαρία, στον ιδίν αυτής αγρών. Αυτή είναι η σκέψη του. Και τη χαιρετίζει τώρα στη συνέχεια, αναφορικώς με το ρόλο που έπαιξε η Παναγία μας επάνω σε αυτό το θέμα. Και λέγει σε αυτό το ήτα γραμμά, το πρώτο χαίρε ως εξής. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτηρ. Αυτό είναι ακριβώς. Είναι, γιατί αυτός είναι μεν αμνός, αλλά είναι και επιμήν. Είναι ο επιμήν του κόσμου. Έγινε αμνός και δέχτηκε να θυσιαστεί ως αμνός άκακος και να φερθεί ενώπιον του κύροντος, όπως τον βλέπει 850 χρόνια π.Χ. ο Ισαΐας και το γράφει στο 53ο. Δέχτη και γίνεται οπιμήν, γίνεται αμνός. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτη, ταυτόχρονα. Χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Όταν λέει λογικών, ξέρετε πως ερμηνεύεται? Πιστών. Η μη πιστή δεν είναι λογική. Ενεργούν και σκέπτονται κατά του ιδίου συμφέροντος των. Κατά συνέπεια δεν είναι λογική. Τον ορισμό του λογικού τον έχει δώσει ο Μέγας Αντώνιος, όπως και το λογισμό του ελευθέρου και του λογισμό του ανθρώπου. Ποιος πρέπει να λέγεται άνθρωπος, ποιος είναι λογικός, το ποιος πρέπει να λέγεται ελεύθερος. Έχει δώσει ο Μέγας Αντωνίος. Ανοίξτε τη Φιλοκαλία στον πρώτο τόμο, μπροστά μπροστά που μιλάει του Μεγάλου Αντωνίου, να ειδείτε τους ορισμούς. Όταν λέει λοιπόν εδώ πέρα, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, είναι οι λογικοί άνθρωποι, τα λογικά πρόβατα έρχονται μέσα εδώ να σωθούν. Και σε η αυλή εσύ, μέσα στην οποία θα σωθούν. Η αυλή γενικότερα είναι και η εκκλησία του Χριστού. Κάθε άνθρωπος έξω της εκκλησίας δεν έχει σωτηρία. Δια της εκκλησίας σώζεται ο άνθρωπος. Έξω της εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Τον περιπεσόντα εις τους ληστάς, στο πανδοχείο τον πήγε ο Χριστός. Στους πανδοχείς ανέθεσε την αποθεραπεία. Γι' αυτό ο άνθρωπος ας φροντίσει να μην μείνει ποτέ έξω της εκκλησίας. Αν σαν άνθρωπος αμαρτάνει, να προσπίπτει, να μετανοεί, να έρχεται πάλι μέσα και να παρακαλεί τον Χριστό να τον βρει σε μια ώρα που να έχει κάποια ανάταση, να τον βρει μια ώρα που να είναι μέσα, που να είναι μετανοημένος και εξομολογημένος και κοινωνημένος, να μην τον βρει έξω αλίμονα από αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι η Εκκλησία έχει πλανηθεί. Η λειτουργή και τα πρόσωπα που αποτελούν την Εκκλησία δεν είναι όλα υγιή, είναι και άρρωστα. Όμως μέσα εκεί θα σωθούν όλοι. Και ο σκοπός του ερχόμου του ανθρώπου στην Εκκλησία, είτε ως διοίκησης είτε ως διοικούμενος, σκοπός είναι να ιατρευτούμε όλοι. Μην ζητάτε μέσα στην Εκκλησία και εξ αυτού μένετε έξω, διότι ορισμένοι παρουσιάζουν ασθένειες ψυχικές. Είναι αμαρτωλοί, κάνουν πράγματα κλπ. Είναι σαν να λες ότι θέλω μέσα στο νοσοκομείο να είναι όλοι υγιείς. Μα είναι όλοι υγιείς. Πηγαίνουν για να γίνουν καλά. Άλλοι είναι στην αποθεραπεία, άλλοι είναι στο στάδιο της θεραπείας, άλλοι είναι στην αρχή και ούτω καθεξής. Έτσι είναι και η Εκκλησία. Μην σας πλανήσει ποτέ ο Σατανάς, διότι κάποιος παπάς, κάποιος δεσπότης, κάποιος νεοκόρος, κάποιος ψάλτης, κάποιος παρουσιάζει ελαττώματα. Το μίσος. Πηγαίνετε. Η Εκκλησία δεν έχει κάνει λάθος σε τίποτα. Και ό,τι έχει διδάξει, ό,τι έχει κηρύξει, ό,τι έχει νομοθετήσει, φροντίσετε να τα εφαρμόσετε. Έστω και αν σας φαίνονται δύσκολα ή πολλές φορές ανακόλουθα και ανεφάρμοστα. Φροντίστε. Και ο Χριστός θα βοηθήσει το υπόλοιπο. Η Εκκλησία δεν επλανήθη ποτέ. Ό,τι επέτρεψε και ό,τι επιτρέπει ή ό,τι αφαιρεί, ό,τι προσθέτει, πάντοτε εν πνεύματι Αγίο. Ο Θείος Χρυσόστομος, για να δώσει έμφαση σε αυτή τη σκέψη, για να γλιτώσει πολλούς που πλανώνται εξαιτίας ορισμένων και νομίζουν ότι η Εκκλησία δεν σώζει, είναι πλανεμένη, λέγει επιγραμματικό σε ένα μέρος το εξής: κάλλιον πλανόμενος μετά της Εκκλησίας παρά ακριβολογών έξωθεν αυτής. Δεν σώζεται άνθρωπος. Η Εκκλησία έρχεται και σε παραλαμβάνει μόλις πέσεις από την κοιλιά της μάνας σου. Η Εκκλησία σε διαβάζει 8 μέρες και σου βάζει το όνομά σου. Η Εκκλησία σε παίρνει 40 μέρες και σε καθαρίζει και σε αγιάζει. Η Εκκλησία σε βαφτίζει. Η Εκκλησία σε στεφανώνει. Η Εκκλησία σε κοινωνεί. Η Εκκλησία σε εξομολογεί και σου χαρεί τις αμαρτίες. Η Εκκλησία σε κυβεύει. Η Εκκλησία έρχεται ακόμη και μετά την κηδεία σου και σε βοηθάει εκεί που είσαι, δια της Θείας Ευχαριστίας αφενός και δια των μνημοσύνων και άλλων βοηθητικών μέσων που έχει, μέχρι συντελείας των αιώνων. Οι άνθρωποι που δεν αγαπούν την Εκκλησία είναι χωρίς μητέρα. Η Εκκλησία είναι μητέρα και αν θέλεις να έχεις πατέρα το Θεό, φρόντισε να έχεις μητέρα την Εκκλησία. Εδώ λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο Άγιος άνθρωπος αυτός, μάλλον το πνεύμα του Άγιον δια του ανθρώπου αυτού, χαιρετίζει την Παναγία μας αφενός ως αμνού και επιμένος μήτυρ, όπως σας το είπα, έπειτα συνέχεια χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Τι είπε για τον Άσο το Ιωάννη, θυμίστε? Εις αυτόν δε ελθόν είπε. Πού ήταν γρηγορότερα? Εκτός σε αυτού. Δηλαδή ήταν τρελός. Ο άνθρωπος είναι τρελός με πατέντα, ο οποίος δεν σκέφτεται την ψυχή του και δεν φροντίζει να μάθει τον τρόπο της σωτηρίας ψυχής. Με πατέντα είναι τρελός. Δεν βλασφημούμε κανέναν, ούτε βρίζουμε κανέναν. Ας εξεταστεί το θέμα, διότι ο Χριστός είπε χθες, αν προσέξατε, αν όλον τον κόσμο κερδίσεις, την ψυχή σου ζημιώσεις. Πες μου τι εκέρδισες. Καταλάβατε. Μην πλανόμεθα από τη σάρκα μας ότι εμείς είμαστε εδώ και θα κάνουμε εμείς κοροϊκοζόικα. Θα περάσουμε από το στενό, από τα Δαρδανέλια, και τότε θα συζητήσουμε εκεί πέρα. Στο δεύτερο χαίρετη χαιρετίζει την Παναγία μας ως εξής: χαίρε αορά των εχθρών αμυντήριων. Ποιοι είναι αόρατοι εχθροί του ανθρώπου? Οι δαίμονες. Τι βάλει την Παναγία εδώ, πως τη χαιρετίζει? Ότι είναι κάστρο. Αμυνόμεθα πίσω από την Παναγία από τους εχθρούς αυτούς που βαλόμεθα. Δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι την επικαλείστε την Παναγία μας, δεν ξέρω. θέλω να πιστεύω ότι θα την επικαλείστε και θα θέλω να πιστεύω ότι πολλές φορές θα την έχετε βρει να σπεύσει αμέσως να σας βγάλει από μια δύσκολη στιγμή, από ένα λογισμό, από κάτι που σας παρασύρει, ένας σύμφωνας που έρχεται να σας στάσει μέχρι αυτοκτονίας. Παναγία μου, βοήθησε σε αυτή τη στιγμή. Τα πράγματα αλλάσουν. Δεν βλέπεις τίποτα. Τα πράγματα αλλάσουν όμως. Τι ήταν αυτό? Κρύφτης πίσω από την Παναγία. Την Παναγία την τρέμω ο σατανάς και τη μισεί ο σατανάς πολύ την Παναγία. Αρκεί να σας πω ότι μισεί περισσότερο από τον Χριστό, διότι του αμπάλαρε, του δίπλωσε μέσα στη σάρκα το Θεό και αυτός πήγε να τον βγάλει από τη μέση σαν άνθρωπο και συνείδησε θεότητα και του πέταξε τα μυαλά του. Γι' αυτό τη μισεί την Παναγία ο σατανάς. Εδώ λοιπόν τη χαιρετίζει την Παναγία μας ως αοράτων εχθρών, αοράτων, όχι του βλέπουμε, αμυντήριον. Χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Τι είναι τρόπο ήνιξε ο δρόμος για το παράδεισο? Δι' αυτού που έφερε η Θεοτόκος. Ωραία εικόν είναι στην εκκλησία, την Ορθόδοξο. Πηγαίνετε μπροστά στην ωραία πύλη και ρωτήστε την ωραία πύλη γιατί τη λένε ωραία πύλη στη Δυσάλης. Γιατί ο Χριστός είναι στο ένα μέρος και η Παναγία είναι στο άλλο μέρος. Και κοιτάξτε από την ωραία πύλη την Αγία Τράπεζα και από πάνω την Αγία Τράπεζα την αχιβάδα που υπάρχει από μέσα, που έχει μια Παναγία καθισμένη πλατητέρα με μια αγκαλιά που είναι έτοιμη να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η σκηνή. Τους βάζει εκεί μπροστά τους δύο στην ωραία πύλη με τα δύο πρόσωπα τα οποία τακτοποίησαν ότι τα δύο άλλα πρόσωπα εκκρύμνησαν. Οι δύο, ο Αδάμ και η Εύα, πίσω εντί παρακοήτων μας έκλεισαν την οδόν προς τον παράδεισον. Εξώστησαν αυτοί και γεννήθημε κι εμείς απόγονοι αυτών έξω του παραδείσου. Έρχονται τώρα οι άλλοι δύο στη θέση, ο νέος Αδάμ κατά τον Παύλον 15 προς Κορινθίους, ο νέος Αδάμ και η νέα Εύα η Παναγία, και μας ανοίγουν το δρόμο για τη Βασιλεία των Ουρανών και μας περνούν από την ωραία πύλη. Η συνάντηση του πιστού μετά του Χριστού, τις πρεσβείες της Θεοτόκου, γίνεται στην ωραία πύλη όταν κοινωνεί εις άφεσιν αμαρτιών και ζωή την αιώνιον. Και όταν λαμβάνει από τον ιερουργόν, σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Από εκεί λοιπόν αυτή η ψυχούλα τώρα μέσα βγαίνει επάνω στην Παναγία την πλατητέρα, την πύλη του παραδείσου, τον οποίον τον στέλνει στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν είναι απλώς διαστολίδια τοποθετημένα εκεί. Έχουν το λόγο των επαγωγικών αυτών που βοηθούν τον άνθρωπο περίπου πώς είναι και το τι γίνεται ακριβώς. Εδώ λοιπόν, όπως βλέπετε, την χαιρετίζει ως θύραν του παραδείσου, ανοιχτήριον. Ξανά άνοιξε τον παράδεισο. Για τον Χριστός, αυτόν που έφερε η Παναγία, αυτός άνοιξε τον παράδεισο. Ο παράδεισος ήταν κλεισμένος, πύρινη, ρομφαία, χερού υπήρχε και έκλεινε των δρόμων, ο οποίος οδηγούσε προς το ξύλον της ζωής. Ξέρετε, θα έχετε ακούσει παλαιότερο που μιλούσαμε, η έξωση του Αδάμ και της Εύας εκ του παραδείσου είναι μεγάλη ευλογία εκ μέρους του Θεού, όπως και ο θάνατος ο δικός μας, ο δεύτερος, ο σαρκικός, είναι ευλογία δοσμένη από τον Θεό. Αν γνωρίζαμε την υμνολογία της Εκκλησίας μας, η οποία τα έχει προλάβει όλα αυτά τα πράγματα, θα βλέπαμε ότι τον Αδάμ, τον νεκρόν Αδάμ, τον έβγαλε έξω για να μην φάει εκ του ξύλου της ζωής και γίνει ο θάνατος αθάνατος, δεν θεραπεύεται. Τον επρόλαβε και προτιμεί να πεθάνει ο ίδιος για να μην μείνει αθεράπευτον. Όπως έπειτα επέτρεψε τον θάνατον εις ημάς ή να μην το κακόν αιώνιον γέννηται. Αλλά εμείς, διότι δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση, θλιβόμεθα δια των θάνατων. Για διάβασε το 15ο κεφάλαιο του Παύλου προς Κορινθίους, τι λέει. Σπήρετε, λέει, σώμα χώμα και βγαίνει πνεύμα. Σπήρετε ένα αδυναμία και γίνεται εν δυνάμεις. Σπήρετε, ξέρω εγώ, φθορά και βγαίνει, ξέρω εγώ, σωτηρία. Εδώ θα είμαστε με καρκίνο και με, ξέρω εγώ, πενταρούγα θα είμαστε και με φυματιώσεις και θα λιώναμε, εδώ θα είμαστε. Φόσον τώρα το διαλύει αυτό, το αναμοχλεύει και όπως ο κεραμιδάς, όπως λέει αλλού, το ξανακάνει καινούριο. Ο τσουκαλάς το τσουκάλι. Και άμα κάνει καινούριους, 33 ετών όλοι, εις ηλικίαν μίαν, λέγει το σκεπτικό της παραμονής της κρίσεως. Το Σάββατο που είναι το πρώτο μνημόσυνο που κάνει η Εκκλησία των ψυχών, το πρώτο ψυχοσάββατο. Εις ηλικίαν μίαν, λένε οι πατέρες, 33 ετών όλοι. Υγιής, δεν ξανά έχει αρρώστια. Δεν ξανά έχει καρκίνο, δεν ξανά έχει πονοκέφαλο, ούτε υπέρταση. Τι κακό έγαμε, αλλά εμείς δεν τον πιστεύουμε ότι θα μας αναστήσει μια ημέρα. Και εκεί σκοντάφτουμε και λέμε ό,τι λέμε και κάνουμε ό,τι κάνουμε. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλετε τη γη. Χαίρεται ο ουρανός για αυτά που γίνονται στη γη. Χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ο ουρανής. Ενώνει επάνω και κάτω. Είδατε ωραία, για όσους ξέρουν βέβαια, μέσα στην εκκλησία υπάρχουν μανάλια, υπάρχει και πολυέλαιος. Και όταν λέγεται δόξαση, το δείξαζι, το φως κλπ, ανάβουνε τα φώτα. Και οι επάνω η θριαμβεύουσα εκκλησία και οι κάτω όλοι εορτάζουν, οι επάνω με τους κάτω. Μία εκκλησία είναι. Οι μεν με σώματα, οι δε χωρίς σώματα. Όμως με κεφαλή αμφότερη των Χριστών. Και ενωνόμεθα επάνω στο Άγιο Δισκάριο της Εκκλησίας. Στη μέση ο αμνός ο Χριστός, να σου η Παναγία μητέρα του, να σου οι άγγελοι κλπ. Και από εδώ μπροστά οι και κοιμημένοι οι δικοί μας και οι ζωντανοί εδώ παρόντες, και είμεθα όλοι μέσα στην Εκκλησία με κεφαλή τον Χριστό. Συγχαίρει λοιπόν, ξαναεπικοινώνησε ο ουρανός με τη γη και ο γης με τον ουρανό, εξαιτίας αυτής της ασπόρου συλλήψεως και της πιέσεως Θεοτόκου. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα. Τι είναι τρόπο. Ομιλώντας οι Απόστολοι από τότε μέχρι τη σήμερα. Διότι οι πράξεις των Αποστόλων δεν τελείωσαν. Εμείς αυτή την ώρα, οι άλλοι που ομιλούν, συνεχίζουμε το έργο των Αποστόλων. Αποστολή δεν είμεθα, ούτε μπορούμε να φτάσουμε, όμως συνεχίζουμε το έργο των Αποστόλων και μέχρι στην τελεία των αιώνων θα συνεχίζεται το έργο των Αποστόλων, το κήρυγμα αφήγητο το στόμα των Αποστόλων, με βάση ποιον, των Χριστών, αυτόν που έφερε η Παναγία. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα. Δεν θα σταματήσει ποτέ να γίνεται συζήτηση για τον Χριστό. Γι' αυτό και το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων δεν έχει επίλογο, δεν κλείνει. Όλα τα βιβλία και οι επιστολές της Καινής Διαθήκης έχουν επίλογο. Πράξεις των Αποστόλων είναι σαν κάποιος να γράφει και τα άφησε γιατί του χτυπήσαν στην πόρτα. Πάει να ανοίξει και μένει εκεί. Έτσι. Γιατί μένει τα άφησε εκεί, διότι θα γράψουν κι άλλοι έπειτα. Δεν κλείνει αυτό το βιβλίο ποτέ. Δεν τυχαία αυτά τα πράγματα. Ανοίξτε την Καινή σας Διαθήκη να τα δείτε αυτά, αν δεν τα έχετε προσέξει μέχρι σήμερα. Τη χαιρετίζει λοιπόν την Παναγία μας ότι είναι η αιτία ώστε το στόμα των Αποστόλων μέχρι τις τελείες των αιών να μην σταματήσει να ομιλεί για τον Χριστό, γιατί πάντοτε θα γεννώνται άνθρωποι, πάντοτε θα επιστρέφουν άνθρωποι και πάντοτε πρέπει να ακούγεται το μοναδικό κήρυγμα, διότι είναι ο μόνος, όπως ακούσατε παραπάνω, που θα επαναφέρει τον άνθρωπο στον παράδεισο. Και ακόμη, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκη των θάρσος. Χαίρε των αθλοφόρων, οι μάρτυρες, όλοι αυτοί που πέφτανε μέσα στα θηρία, μέσα στη φωτιά με τόσο παλικαριά. Ποιος έκανε αυτό το θάρσος, ποιος έδινε αυτή τη δύναμη? Ο Χριστός, τον οποίον εγέννησε η Παναγία. Διότι, όπως ξέρετε, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, άμα δεν υπάρχει ορθή πίστη στο Χριστό, είμαστε κούφοι. Δεν έχουμε την δύναμη ούτε να ομολογήσουμε, ούτε να μαρτυρήσουμε, ούτε τίποτα να κάνουμε. Αυτός είναι που μας κάνει παλικάρια, αυτός μας δίνει το θάρρος να δούμε τα πάντα στίβαλα και να εκτιμήσουμε την πέραν του τάφου ζωή εν σχέση με την ένθετου του τάφου ζωή. Στέρε χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, ασάλευτο έρισμα, διότι ο Χριστός είναι ακρογωνιαίαν λίθος. Όσοι λέγει έπεσαν επάνω του συνετρίφθησαν, και όπου αυτός έπεσε επάνω δεν άφησε τίποτα όρθιο, και τον χαιρετάει εδώ και λέγει χαίρε στερών, στερεών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδύθη μεν δόξαν. Πώς εγυμνώθη ο Άδης? Δια του Ιησού. Σήμερον ο Άδης στένον βοά, στενάζει και βοά. Συνεφερέμει τον Υιόν της Μαρίας να μην τον πάρω. Όσους είχα πάρει με ξύλο, μου τους πήρε με το ξύλο. Να διαβάστε τη γνώμη της Εκκλησίας μας το Μεγάλο Σάββατο το πρωί. Έχετε το εγκόλπιο στο χέρι σας. Ανοίξτε το απόψε. Να ακούστε τους στεναγμούς του Άδου. Όταν ο Χριστός μας επήγε κάτω και πώς τον περίμενε και πώς τον συνείδησε. Νόμιζε ότι θα τον καταπιεί και αυτόν και θα τον κρατήσει. Δεν μπορεί. Όλους λέει δεν τον αντέχω αυτόν. Πρόκειται να τον εμέσω λέγει. Και μου τους φέρνει όλους. Δεν μπορώ να τους κρατήσω. Αυτό λέγει εδώ. Εγυμνώθη ο Άδης. Βέβαια οικολούθησαν το Χριστό μας και εξέλιπον του Άδου αυτοί που τον επίστευσαν. Γι' αυτό και κήρυξε. Αν ήταν να μην κηρύξει και να μην περιμένει την αποδοχή, τότε όλους θα τους έπαιρνε στο άλλο δωμάτιο. Όχι, το κήρυγμα προϋποθέτει αποδοχή. Εγώ σας το μιλώ αυτήν την ώρα. Αν θέλετε δέχεστε. Δεν σας εκβιάζω. Αν θέλετε, χρειάζεται τον θελόντον σωτήρα. Έτσι αναφέρει. Χαίρε διείς ενεδύθη με δόξα. Αυτός μας ενέδειξε ξανά και μας έκανε παιδιά του Θεού, και δι' αυτού μπορούμε να παρουσιαστούμε εν εκείνη τη ημέρα. Εύχομαι πάντως και